Οχ. Περίμενε, στάσου μίγδαλα! Τελευταίες μου στιγμές εδώ, χταράκι. Πολύ άνεση ρε παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Σημείωσε με, έχω μπει μέσα, χαλαρός, οδηγάω. Πολύ άνεση. Το χτάρι. Πολύ να το αμάξει. Τώρα συγγνώμη να τον πατήσω. Αυτό είναι να τον πατήσω. Φύγε ρε από τη μέση, φύγε. Δεν φοβάμαι. Καλά. Τι γίνεται, ούτε να πλησιάζει δεν μπορείς ρε φίλε. Πού να το αφήσω τώρα αυτό. Χαμός γίνεται πάλι μέσα. Καλά. Ήρθα εδώ. Όλες οι... Να μην πω είναι εδώ. Άντε να δούμε αυτά, τα τακάκια μου κάπου τα έχει εκεί πάνω. Ήταν το πουλί, δες. Α, έχει φωλιά πάνω. Και πουλιά ρε τρακατέλη. Η άλλη δες, το πουλί και έχει λαλήσει. Τι έγινε, φάτο. Τι χάζει. Τι λέει Κωστάκη. Καλά. Τι κάνεις, που χάθηκες. Σπίτι. Τσουλάει η Mercedes. Ναι, τσουλάει. Τσουλάει περίεργα έτσι, βαριά, σαν Mercedes. Πολύ βαριά, ναι. Έχεις και πουλιά τώρα, χελιδόνια. Δεν το είδες, φωλιά κάνε. Το μου πέτυχε, το είδες. Με πέτυχε ρε, με πέτυχε. Έχεις από ό,τι βλέπω καθόλου δουλειά. Πότε βάλουμε αυτό το απόγευμα. Το είχα μέσα για να το βάλω το πρωί, ήταν την ερθίση και την πέρα γραμμή. Πρέπει να βγάζει να τελειώνουμε κάνα μέσα. Θα περιμένεις όλα τα βάλω. Εντάξει. Καλά, τι να πει. Παράδοση παραλαβή θα γίνει. Θα γίνει παράδοση παραλαβή. Έλα. Το θέλεις. Δεν σου δίνω τίποτα. Θα κρατήσω τώρα το FD και το ESGA. FD και ESGA για ένα οχτάρι των 1000 ευρώ. Τι πίεση, φίλε. Άλλο αυτό. Ναι, το τηλέφωνο πήρε και λε μουντάκι το καλύτερο RX8 που έχω ανέβει. Άλλο αυτό. Αφού είναι αλήθεια, τι να πω. Εγώ παρέδωσα, δεν ξέρω τίποτα. Α, κάτσε με το σωρινάκι μου και τον Κώστα. Κάνε. Πάλι παιδεύεστε εδώ. Το όνειρο να σε περάσουμε. Ω, αυτό τώρα δουλεύει εδώ ή το δικό του φτιάχνει. Το δικό του φτιάχνει. Άδεια έχει. Και στην άδεια ασχολείσαι, τι είμαι έτοιμος, για βάψιμο είμαι. Καλά, μόλις τελειώσει το κάτσε, έχουμε βάλουμε ένα boost controller με τον Ιωσήφ. Βάλε. Για πάρε φάτσα Ιωσήφ, για τον boost controller. Bloody Hawk. Όλα αυτά βγήκαν από τον μπουρδέλο σου. Έχει αλλάξει δύο τέτοια εδώ, βλέπω. Internal, ελεκτές, τα πάντα ρε. Χαμός. Μπήκε, τι πήρες, αφού έχεις πάει τρεις τουρμπίνες, αυτή βάζεις, βγάζεις, τι κάνεις. Δοκιμάζεις πια να το πατέρεις. Ό,τι να είναι το αφεντικό, το αμαξιό, τέλος πάντων. Σε συμπαθούνε πάντως όλοι, λένε να μην σε πειράζουμε. Να μην σε πειράζουμε, άλλο αυτό. Πόσο κάγκουρα είσαι. Γιατί ρε, επειδή έχω μια μικρή αρτομή. Μόνο αρτομή, το μαύρο με το χρυσό, τις κόκκινες δαγκάνες. Μαύρο με χρυσό, πας καλά εννοείται. Μα κόκκινα τα καθίσματα, τι να κάνω. Η Honda τα έκανε έτσι. Εγώ το γούστο της Honda. Η άσχημη σίτα, α, καλά. Μιλάει ο άνθρωπος που έχει Φάμπια. Μιλάει ο άνθρωπος που έχει Φάμπια. Είπε ο άνθρωπος που έχει Φάμπια, κακό γούστο τέσσερις 2000. Το ακούσαμε κι αυτό. Δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα ξανά. Αυτές δεν έχω καταλάβει ακόμα το βράδυ τι κάνουν και είναι έτσι πτώματα την ημέρα. Κάνω δήλωση. Ναι, ο Γιαννάκης με το Φάμπια, ναι. Ο μικρός Γιαννάκης, είπε κακό μου στο 2000. Ο άνθρωπος που διγάει Φάμπια. Αυτό είπα κι εγώ. Δηλαδή, τι να το πω, τι να το πιστέψει. Εκεί φτάσαμε, κατάλαβες. Άμισε με τώρα, μαλάκα, εντάξει. Εμένα λες ότι μ' άρεσε το δικό σου. Τι λέγω.
Εμένα λες τι μ' άρεσε το δικό σου. Δεν ξεκολλάσμα μέσα. Μα δεν το πήρε. Αφού κάνεις βάλεις μέσα έξω στο μαγαζί σου. Μόλις βαρεθεί λίγο μέσα στο μαγαζί, παίρνει το ευδί και δεν κάνει τίποτα. Πάει από εδώ, το ξεπαρκάρει, το πάει αλλού, το βάζει αλλού. Εδώ καλά είναι. Δεν κάνει πατηλίκια, να είναι πιο καλά. Μα αυτό μην κάνει. Όχι, όχι, μην γυρίσει τίποτα. Εγώ όλοι πάθα καρδιά προχθές, πέρασε ξυστά από το τέτοιο. Α, καλά είναι, σιγά. Μας έχεις βρωμίσει με άκαυτη. Περίμενε, περίμενε. Αυτή είναι σπασμένη, ρε. Τι έγινε, ρε. Άντε να δούμε τι θα γίνει με τα φρένα. Φρενάρουμε ή μόνο θα πηγαίνουμε? Γιατί πηγαίνουμε αλλά δεν φρενάρουμε. Άποψη. Πρέπει να έχεις ασπέσει κοντά. Το σηκώσαμε εδώ πάνω. Για να μπορούμε να μπουν από κάτω οι βάσεις. Θα κάνει να πάρω το διαγωνιστικό θόλο. Από πάνω. Και έτσι δεν βρίσκουν, ενώ χωρίς αυτό βρίσκουν αυτά εδώ παερά και το έχουν τσακίσει. Βλέπεις εδώ από κάτω να πιάσεις. Και επειδή είναι κάρβο, θα κάνει καμιά μέρα κράου και θα σπάσει, όχι εντελώς, θα σπάσει το τζέλ. Και έτσι έχει από εδώ αέρα. Μια χαρά, είδες, σώζουν ζωές αυτά. Μη μου συναχωρείτε το Κανιόγλου που μικρά. Μη μου το στεναχωρείτε, δεν μπορώ να το βλέπω με τέτοια μούτρα. Πρέπει να το έσω μπριζόλες τώρα, κατά γενικά. Σουτζουκάκια, γαμώ, τι μου σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια θέλω. Θα παραγγείλω να φάω σουτζουκάκια, δεν. Έχουμε, άνοιξε τίποτα. Χωράνε, φτάνουνε. Για πες μας, Τρακατσέλη. Τι σφίγγεις, πες. Έχανε, όντως. Μήπως αυτό μύριζε που σε λέει κάθε φορά. Έχουμε βαλβολίνες. Μα μύριζε σου, κάθε φορά που πατάς γιαζιά, μυρίζει το άτιμο. Και μυρίζει την καμπίνα βαλβολίνη καμένη στο καπί. Πετάει κάπου. Ναι. Ήτανε σωληνάκια που φέρουνε στη δαγκάνα τα υγρά φρένων. Εδώ πίσω. Αυτά τα σωληνάκια, να το βλέπετε εδώ, είναι μεταλλικά μέχρι εδώ. Και από εδώ, επειδή στρίβει το τιμόνι, είναι λαστιχένιο για να μπορούν να έχουν παραμόρφωση. Θέλουμε και στο ψαλίδι τέτοιο. Αυτά τα αλλάζουν μεταλλικά, εύκαμπτα, γιατί αυτά τα χρόνια το λάστιχο, μόλις υπάρξει πίεση στα φρένα, πολλές φορές φουσκώνει αυτό και δεν έχει αίσθηση και απόκριση. Τι είναι η αλλαγή σε σωληνάκια υψηλής που λένε. Καλή φάση. Ποιος είναι ο γιος του Νίντζα? Όχι. Έτσι βγάζετε εδώ τις ρόδες. Πόσα αντά χρειάζεται να πάρεις για το κάνεις αυτό? Τρία. Συνόφιλο, δεν κάνει γυριστό. Άμα ήταν απλά μερικά και γυριστά. Κλωτσάει και ο άλλος από κάτω και δουλειά δεν γίνεται. Κοίταξε, δεν είναι έτσι απλό αυτό. Δεν το κάνει οποιοδήποτε. Τι σε έβγαλε τις βίδες, μαλάκα, ή σε έχει αφήσει βίδα πάνω για να σου κάνει χαβαλέ? Πραγματικά το κοίταξε. Δεν είναι χέρι, το πόδι. Έχει κολλήσει πάνω πια, θα φύγει το αμάξι όλο. Μαλάκα, θα ρίξουν το αμάξι στην τράπα, πραγματικά. Στο έχουν κάνει βίδες, το έχουν κολλήσει βίδες για να σου κάνουν χαβαλέ. Καταρχάς θα φύγει πάνω στα πράγματά μου, μην το κάνεις.
τα πράγματα σου πώς πρέπει να φύγουνε. Θα φύγουν. Σκόπευα και έχει μελανιάσει από τα φρεναρίσματα, δείτε εδώ, από τις θερμοκρασίες. Μοβ την έκανα, μοβ. Εντάξει, έτσι είναι αυτό. Ξύδωσε το νεράδι εδώ. Τι. Και εδώ έχουμε τα μικρά φρένα των πίσω τροχών. Λέει τα κάκια δεν έχω εδώ. Χρειάζομαι τα κάκια πίσω. Να δω πας και βρούμε τι να βάλουμε τώρα. Μην το ξανακλείς, βλέπεις δεν έχει. Τι πά, τελειωμένα. Αφού έχει. Τεχνίτης ρε Βούς, τεχνίτης είσαι. 6,5 μέχρι 7. Οπότε πρέπει εδώ τα κάκια έχω, ναι, αλλά θα τα αλλάξω γιατί δεν τα βλέπω να σταματάνε και πολύ αυτά. Να, για να κοιτήσεις, ήρθα κατευθείαν. Και εγώ θέλω. Θα πάρεις τα δεινά, θα πάρεις τα συχάματα. Γιατί εσύ θα πάρεις ποιοτικό δηλαδή. Σούσι. Μαλάκα εκείνα είναι πολύ χάλι. Δεν τρώει μαλάκα. Γι' αυτό δεν έχει γατιά και σκυλιά στη γειτονιά εκεί πέρα που είναι καντίνα. Μαλάκα δεν τρώει. Πραγματικά έχω να δει φορές και μάλλον το μάτι. Και εσύ θα παραγγείλεις. Μαλάκα έχει 4 ευρώ ένας άνθρωπος που έχει 3,5. Σοβαρά. Εγώ το μόνο που με έχει πάρει ο Τρακατέλης εδώ είναι ένα που ήταν από εδώ μέχρι εδώ που κάνει 3 ευρώ. Μια καντίνα εκεί στο. Δεν ξέρω. Κάνει και εσύ σαλάτα 4. Κάτσε να το μελετήσουμε. Κλείνω. Φορές πάνω μια χαρά τουρμπίνα είναι. Έγινε ρε. Δύο βάλε. Κάπα 3 πλήτα. Σαν το FD βάλε 2. Και βάλε και sequential. Α, ο Σίφ σου κάνει το συστηματάκι που θα αλλάζει από χαμηλά ψηλά. Δες εδώ, δες εδώ τι είχε πάθει. Δες εδώ, κοίτα. Δες μέσα. Μέχρι πέρα. Έξω βλέπεις. Δες εδώ. Πού να πάει το κακομύρι. Σπασμένο, ναι. Πού να πάει το κακομύρι. Δες τώρα δικαιολογίες. Ναι, ναι, δικαιολογίες, εντάξει, οκ. Okay. Καμιές. Και τώρα που θα τα βάλει. Με το σύμφωνα πρέπει να βάλουμε το boost on. Βάλτε το, σηκώστε και φαπ. Το boost on θα βάλουμε. Και σηκώστε το και φαπ να σας κάνω. Φαπ, το flat θα ακούσουμε. Κοίταξε, κοίταξε. Την πρώτη φορά πάλι τα ίδια, λες και χειρότερα. Πάλι τώρα λες τα ίδια. Άμα και δεύτερη φορά δεν σου βγει. Μετά δεν έχει. Όποιος χάσει, σε κερνάω. Εντάξει, εντάξει. Εμένα όμως. Αυτός μα. Να η external. Με ρωτάτε όλοι τι είναι η external. Τις βλέπετε. Έχω κάνει επεισόδιο παλιά. Του είναι εξτέρνα λέω. Η εξτέρνα λοιπόν είναι από το χταπόδι. Το βλέπω το χταπόδι και φεύγει το μοτέρ. Ανάμεσα από το χταπόδι και το τούρμπο. Το τούρμπο είναι εκεί πάνω. Στο ενδιάμεσο μπαίνουν οι εξτέρνα ή η εξτέρνα μία. Βάζετε άμα χρειαστεί. Ή με ήτανε. Και αυτό που κάνει αυτή είναι κλειστή. Περνά τα καυσαέρια, σπλώνει το τούρμπο. Μόλις φτάσει το τούρμπο στις στροφές που θες και έχει την πίεση που θες στο αμάξι, ανοίγει εξτέρνα, κλακ. Ελέγχεται με ένα boost controller από τον εγκέφαλο με σωληνάκια υποπίεσης και ανοίγει αυτή, φεύγουν τα καυσαέρια από εκεί και το turbo ξεσπουλάρει και πέφτει η πίεση. Έτσι μπορείς να ελέγξεις την πίεση που θα έχει στο. Την πίεση που θα έχει στο. Στο αμάξι. Βλέπετε. Μοτέρ εκεί, χταπόδι βγαίνει, οι δύο external και πάνω είναι το turbo. Στο ενδιάμεσο. Εγώ έχω δύο γιατί είναι twin scroll. Είναι ένα σύστημα για να σπουλάρει πιο γρήγορα, ας πούμε. Και αυτές εδώ ρυθμίζονται από ό,τι βλέπετε εδώ με σωληνάκια. Ελέγχονται μάλλον. Ο πίεσης που ήταν έχει το boost controller. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Και ανοικοκλίνουνε και αφήνουν από εδώ να φεύγουν τα καυσαέρια. Τι βλέπετε μέσα. Βλέπετε τι είναι. Βαλβίδα είναι. Χωρίς ντομάτα, λίγο κρεμμύδι. Μπήκανε τα μαμά. Λες να είναι τα μαμά καλύτερα από τα. Από τέτοια. Αυτά ήταν, πώς θα λένε, Brembo υποτίθεται. Αλλά τα φτηνά τους και στο 40 ευρώ. Δεν
Ναι, ο Άλεξ, δεν ξέρει. Δεν παίρνει την τέτοια. Να τζογάρει να μας πει αν θα είναι καλύτερο ή όχι. Δεν πειράξα τίποτα εγώ, μίλες. Κύριε Καρτράκ, λερωθήκατε λίγο. Με τις νιτζιές που κάνετε. Είμαι ο γιος σου νίτζα. Δες λίγο τα πιστακάκια. Ωραία. Ναι, δεν έχω μάλλον. Αυτή ωραία, αυτό δεν έχει. Γι' αυτό είναι ωραία, δεν έχει λίγο. Από Opel τα κάκια φοράνε, μαλάκα. Δεν ξέρω. Τα Opel τάσα τα καινούργια φοράνε τα κάκια. Φίλε, ήταν πολύ προς 30 χρόνια πριν τα φορούσε, είμαστε. Μάλλον η Opel είναι πολύ πίσω και δεν ήξερα να βγάλει τα κάκια, βγάλει τα κάνει από όλα ξεχνά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Με Opel δεν κάνει κανεί. Εδώ είστε. Φίλε, τι έβγαλε ενίσχυσα εδώ, έχω κάνει πλακάκια, έχω κάνει ενισχύσει. Θα δει ρε, μα έχει. Ηγέτη με λέει. Έλα, αγόρι. Ναι, ναι, ο θερμοσάλτης έγινε από το Citroën. Γιατί... Ό,τι βλέπετε εδώ έχει βγάλει από εδώ έρχεται ο μεταλλικό σωλήνα στο Max-Q, τον έχει βουλώσει τώρα με την τρέχουσα υγρά. Και από εδώ τώρα θα βάλει τον καινούριο που πηγαίνει κάπου εδώ. Να, εδώ νομίζω. Αλλάζουμε δηλαδή τι σωλήνε στην άκρη που είναι εύκαμπτη, του βάζουμε μεταλλικού. Στην αντιστρεπτική, θα μιλήσω σε άλλο βίντεο την αντιστρεπτική. Και αυτή είναι η ενισχυμένη τέιν μου. Επειδή εδώ πέρα το πιπ από τα ζόρια ψιλοστραβώνανε. Τα ενίσχυσα με έξτρα πλακάκι και από εδώ και από πίσω. Πύρη ασφαλείας. Πύρη ασφαλείας. Να μάθουνε ρε τα παιδιά στο κανάλι, να μάθουνε. Να σκάβουν τη δουλειά τα παιδιά. Ναι, όλοι αύριο το πρωί ανεβάζουν FD για να βγάζουν τα τέτοια, τα μπρέμποντα. Θα ανοίξουν συνεργείο. Έτσι. Τρέχει υγρό, δεν ξέρω. Α, ήταν ότι είχε μείνει μέσα στην ταγκάνα, Το πατάς και τρέχει. Κάτσε πιτσιλάει παντού αυτό. Σκουιρτάρι. Με το που ανοίγει την ταγκάνα, ότι λάδι είχε μείνει μέσα, ότι υγρό φρένων είχε μείνει μέσα, το φτύνει έξω, δείτε, βλέπετε. Στη λειτουργία τους έρχεται πίεση από την αντλία φρένων εδώ. Και αυτή εδώ κλείνει τις δαγκάνες. Θα βρει ρε. Δεν είχε στο χωριό του. Άρχισε στο χωριό δεν είχε. Αυτή. Φτάνεις εσύ, μήπως, ποιος μίλησε ο ψηλός. Το δίμετρο το αγόρι, το boy. Θα πατούσα πάνω στη ζάντα έτσι. Γι' αυτό όμως τον θέλουν όλοι στο τέτοιο, στο πάτημα, συνοδηγό. Γιατί είναι ελαφρύ. Είτε τον έχεις, τον έχεις το ίδιο είναι. Νίντζα. Φόρτς Deutschland. Φόρτς Deutschland. Κάτι και γερμανός είπε. Μπίλτερ. Και ο Γρόμπαρα θα χρησίσεις για ποιος μήνες. Θα είδα, ναι, θα αλλάξω. Γιατί φτιάχνουμε και τέτοια μας εμείς, δεν είμαστε μόνο απλοί. Πάτα λίγο γράψουμε σε σάκρο παρά γιατί θα γίνει... Μπίγες. Και λίγο φάω τζοκόλα. Τα οποία τα έχω αλλάξει έτσι. Τι να βάλεις, μαλά, πού να βάλεις τα τζοκόλα. Θα κορίσουμε και κάτι. Πού να βάλεις τα τζοκόλα, μαλά, και εδώ. Δεν έχει μείνει... Πέτα το... Βλέπω μέχρι πίσω. Μάγκες αυτό το σασίο τα λέμε, έτσι και το βλέπετε, δηλαδή εδώ είναι η γέφυρα, αν φύγει η εξάτμιση κυρώδες από εδώ, είναι άδειο, κούφιο, ένα σασί, ένα... Αυτή είναι η γέφυρα, πίσω γέφυρα, όλο αυτό το σύστημα το μεταλλικό που βιδώνει πάνω στα μάξι, το οποίο βιδώνουν τα άκρα, η ανάρτηση, όλο αυτό είναι πίσω γέφυρα, βλέπετε. Σε ένα μάξι όταν λέμε πίσω γέφυρα, είναι αυτό εδώ, το πίσω νεύρο ας πούμε, πάνω στο οποίο μπαίνουν όλα τα άκρα. Η μπροστά γέφυρα είναι εκείνο, βλέπετε αυτό εδώ. Είναι η μπροστά γέφυρα. Αν βγάλει ουσιαστικά τις γέφυρες από ένα αμάξι, έχει μείνει το σκάφος και το. Μαξί, δείτε πόσο καθαρό είναι, σκουριές πουθενά το FD. Πεντακάθαρο είναι. Πάλι βάκ θα μπει μέσα. Ψαλίδια. Δεν είναι ψαλίδα, ρε.
θόρυβο ρε αυτά τα βακ, μόνο θόρυβο. Με τι θα φύγεις? Με τι θα φύγω, με αυτό. Θα δουλέψεις λίγο γιατί. Για να ξέρω πριν να βάλω μέσα. Πάρ' το S, αφού κάμπρο, η καμπριάδα θες. Καιρό για να μα βρεις φάλα γράσεις το χτάρι εδώ. Δεν μπορώ να φύγω, αυτό με αυτό. Το δικό μου είναι σπίτι. Α, ναι. Ποιο δικό, στο χτάρι σου φέρα. Κόντα μου, έχουμε μπερδευτεί μαλάκα, έχουμε χάσει. Ναι, έχει το χτάρι εδώ. Άρα μπορεί να φύγει με το έσκαφι στο χτάρι. Έχουμε χαζέψει, ό,τι να είναι, δεν ξέρω πού. Πού να έρθουν και τα άλλα πέντε που πήρα. Μην τι να φύγω, λέω αυτό, έχω το S, έχω το Honda το δικό μου. Ζει στη ζωή, ρε Τρακατέλη, ζει στην Big Life, ρε. Tag Life. Ταραραραρα. Σαν το Ζέρβα, την Ελία. Το σιατάκι του φίλου σου χθε τελείωσε το πρίγκολα σε βγει κούκλα. Ναι. Μαλάκα, ε. Έβαλε το κωδικό σου. Το Toledo λες. Ναι. Ναι, το μου είπε, έπαθε πλάκα. Λέει μπαμ μπαμ, λέει και το είχαμε πόσο καιρό και δεν. 1,5 μήνα ο άλλος μαλάκα. Τον είπα, λέω πήγε στο Τρακατέλη και μπαμ μπαμ. Το Toledo που είδατε χθες και το μακαρονάδα που το έχει άλλος 2 μήνες και πώς το φτιάξει, θες σε 3 ώρες μπαμ μπαμ. Ποιος μάγος το έκανε, ποιος. Ποιος νίντζα. Ποιος. Ποιος, δεν το βλέπω. Α, να. Σύφη. Ποιος. Ανάτος. Δείτε τι μας στέλνουν τα φιλαράκια μας από Καναδά. Να είναι καλά το παιδί, να τα χαίρετε τα εργαλεία. Αυτό πάλι με το Instagram. Το αυτή η μαλακία, ναι. Φιλαράκια από Καναδά μας στέλνει τα μάξια του. Δείτε τα εργαλεία. Να τα χαίρετε το παιδί. Αυτό που μας τον έχω πάνω κανονικά, στην κυριολεκτική. Κυριολεκτικά μας τραβάει και έτσι μας βγαίνει και μας πάει βόλτα. Το εργαλείο. Τρακατέλη. Και Honda ρε πουτάλα. Τρακατέλη και Honda λέει. Κι άλλο έχει. Ένα ακόμα έχει. Καναδά παιδιά. Τρελή. Ωραία. Καλό. Μια άλλη φίθελη. Ο χειρούργος εδώ ετοιμάζει τα μυστέρια. Μπορείς να πεις αδερφή δώσε μου αυτό και να στα δίνω εγώ όπως κάνω. Για να σκουπίσω εδώ. Είναι ο πιο... Έτσι σωστός. Τα βάζω όλα εδώ, καθαρίζει το μπάγκο του. Οι άλλοι όλοι είναι μπορντέλα. Εκεί. Τι. Λοιπόν, τέτοιο. Η σακούλα μου όπως σημαίνει είναι ο Τρακατέλης. Έτοιμος να φωνάξω Τρακατέλη! Από φασαρία αυτό το συνεργείο. Ούτε συνεργείο να ήταν, γκράγκο, γκράγκο. Τρακατέλη, σκληρή δουλειά, ε. Μηχανικό. Μόνο. Πού πες, άμα τους πω τώρα θα σου κάνω όλη επίθεση. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα βγουν όλοι εκεί. Όλη επίθεση λέει. Του, φάτε τον. Δεν είναι, χωρίζει, δεν είναι όλοι. Α, δεν είσαι online. Κότα. Πάρε ρο τώρα. Θα σε σκίζουν τον στρατό και θα σου λέει πάρε ρο τώρα. Πάρε δεινόσαυρος. Έλα, πάρτε από μένα. Ω, αυτό είναι δύο πολύ φασαρία, μαλάκα. Έρχεσαι από εδώ. Πόσα είναι, μαμέ. Άντε, καλά, είναι το Κανιόγλου εδώ. Πάρε, πόσο κάνει. Αλέξη. Κλέει, σαλονίματα, μόνος μου. Κάτσε τα πιλώσεις. Τι παρασκευάς. Κόμπρες Αθηναίοι. Να το σωστό το σάντουιτς. Και είναι και από τα μικρά αυτός. Δείτε. Έτσι λέει παρασκευάς. Δείτε. Όσο το χέρι μου, εδώ, να έχει γύρω. Να κάνεις έτσι και να πέφτουν τα κομμάτια. Πας στην Αθήνα και σου δίνει ένα τέτοιο πραγματάκι και σου λέει σάντουιτς. Φάει, καλαμάκι μάλλον. Αυτό είναι εδώ. Και όλοι Αθηναίοι που κάνουν. Γι' αυτό είστε αδύνατοι όλοι. Εδώ έχουμε κύρος. Δες εδώ το κύρος. Δεν είμαστε όλοι αδύνατοι. Εσύ δεν τρως. Πού πας με ένα σάντουιτς τώρα. Δεν είμαστε όλοι αδύνατοι. Τι θέλει να πει. Για το Γιαννάκη το παιδί. Α, ναι, ο Γιαννάκης εντάξει. Σαν μπουχέ σα έχουν. Δεν είναι χοντρούλης. Ανεβάζει άλλο. Όχι, είναι κολόχοντρος. Δεν είναι χοντρούλης. Είναι κολόχοντρος. Έρχομαι, εκεί που είσαι έρχομαι, να ξέρεις. Άντε, καλή μας όρεξη. Λοιπόν, το Supra το Mika 3 που πήρα φοράει το μοτέρ 171 GTE νομίζω, 172. Αυτό το μοτέρ Γιάννη, αυτός μου το είπε, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως μου το είπε. Έριξα μελέτη πως όλα τα μάξια, τι προβλήματα έχουν. Έχει δύο προβλήματα. Μπορεί να βγάλει με το καλημέρα 350-300 άλογα μέχρι και 500-600. Δύο προβλήματα. Είχαν δώσει λάθος Νιούτον για σφίξιμο στις βίδες του κεφαλάρι, στη φλάτζα. Εντάξει. Ναι, οπότε τώρα ή το σφίγγεις όπως είναι και ελπίζεις ή αλλάζεις, βάζεις μια μεταλλική. Ναι, γιατί θα είναι παλιά και θα πρέπει να βγάλουμε τέτοιο να κάνουμε φλάτζα. Ναι, μεταλλική και βίδες ARP. Πάρε βίδες. Τώρα γέμισε, κλείμενε, δικά σας είναι. Τώρα το γέμισε. Και βίδες ARP. Για καλό λένε. Ένα αυτό.
Κάνε mute ρε, θα με κάνω, κάνε demonetize. Τι είναι αυτό? Εγώ αυτό που με παίρνω από κάτω. Κάνω mute. Εντάξει, κάτσε να μιλάω. Λαλαλαλαλαλαλα. Τη φωνή κάτω μια φορά, τη φωνή κάτω μια φορά. Τη φωνή κάτω μια φορά. Άντε, θα μαθαίνουμε. 50 χρόνο γάιδαρος, δεν ξέρεις πως κάνεις mute. Παίζω και δεν μπορώ. Και πώς αντέχεις? Εμένα με αλλάξουν. Να με αλλάξουν, με άλλαξαν. Τι να τον αλλάξουμε, είναι καλό παιδί αυτός. Αγουστάρεις κι εσύ αλλαγή. Καλό. Τι εννοείς αλλαγή? Ναι, τι να δω. Και το δεύτερο. Σε παίρνει, ξέρεις, κοίτα. Το ξέρει, τον παίρνω. Τι εννοείς τον παίρνω? Μην λέτε τέτοια. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχουν είναι κάνουν κάτω τα κουζινέτα στροφάλου. Βιελών βασικά. Βιελών. Κάνουν τικ 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 τικ. Θα τα ανοίξουμε, θα τα μετρήσουμε και αλλαγή. Ναι, το ακούσα αυτό κατευθείαν και μπορεί να πάει και χρόνια λέει και με άλογα χωρίς να πάθει τίποτα. Είναι από κατασκευή λέει. Η τρύπα που έχουν μέσα για να παίρνει το λάδι για το βουλώνει και, δεν, και τρώγονται. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε έχουν θέμα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το πάνω το κεφαλάρι το σφίγγεις και είσαι ok. Το κάτω είναι πρέπει να προσέξεις να βάλεις καλύτερα κουζινέτα ή να καθαρίσεις λίγο τις εξόδους του λαδιού. Κουζινέτα, λατήρια και σαρώντας και βίδες πάνω. Έτσι. Ρε βάρε ρο τώρα ρε. Έχουμε εξακύλει το καβάλω ρο τώρα, αλλά λένε είναι σε σχέση με το 1JZ ειδικά είναι torque monster, έχει μεγάλη διαδρομή εμβόλου. Ναι. Οπότε βγάζει τρελό, τρελή ροπή, βγάζει πολύ ροπή. Ναι, αν θα τραβήξω κανένα σπίτι ή κανένα λεωφορείο. Μας έχετε πρίξει με την ροπή και με τα χόντα και με τις πούτσες. Δεν είναι χόντα, αυτό είναι το γιώτα όμως. Δεν έχουν ροπή τα χόντα. Στα αρχίδια μας δεν έχουν ροπή. Γρήγορα να είναι αμάξι, τι πάει ροπή. Ρε φίλε, θα βάζω πέμπτη και θα σε περνάω από πάνω. Κατάλαβα με κάνεις να περνάς από πάνω. Μαλάκα. Θα σέβεσαι το γιώτα Σούπρα, ΜΚ3. Το φτωχόν, το ΜΚ3 γιατί λεφτά δεν έχω. 35-84 πάνω και άρχοντας. Διάβαζα χθες. Δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε tuning ούτε τίποτα. Το μαμά αντέχει να διαβάσει, λέει μαφ, έχει μαφ. Μέχρι 320 άλογα. Και φτάνει σκάψιμο αέρο. 320 άλογα, και... πώς θα με πειράζει, πες μου. Όχι, ρε. Ασκήσω με τους μικρούς. Τους μικρούς. το πρόβλημα είναι ότι είναι 1,5 τόνο τα μάξι. Αυτό. Ναι. Γιατί βέβαια πήρα... είναι 1,5 τόνο από το εσωτερικό. Τα καθίσματα το καθένα είναι 40 κιλά. Αυτό πώς είναι. Ποιο? Πέφτει. Θα σου πω εκτός κάμερας. 1340. Έκλειψε τώρα 40 κιλά. Μια χαρά, εντάξει, διαφορά έχουμε. Το κάνουμε κύριο 500 άλλο. Ναι, αυτό, λύνεις με άλογα το πρόβλημα και έχεις τη ροπή, οπότε... Οπότε σου μοιάζεις πιο εύκολο. Πέντε πράγματα με τη σειρά κάνεις, λέει. Όπως είσαι, εισαγωγή εξάτμιση, ανεβάζει από... Αυτό δουλεύει 4 PSI, 5, 6, δηλαδή 0,3. Ναι, τίποτα, έτσι. Ανεβάζεις 0,5 PSI, 5 PSI δουλεύει, 5,6. Με το που βάλεις εισαγωγή εξάτμιση, ανεβάζει μόνο το overboost 9 PSI, δηλαδή πας στο 0,6. Πας εκεί από 2,35, πας 2,60. Τι άλλο κάνεις? Α, intercooler βάζεις για γιατί είναι πνιγμένο και αυτό. Τέλος πάντων, με 2-3 πράγματα χωρίς να κάνεις καρδιά, το χωρίς εγκέφαλο, πάει 300-320. Και εκεί τελειώνει το καύσιμό σου. Και πάλι και για το καύσιμο, δεν χρειάζεται να πειράξεις κάτι άλλο. Βάζεις back από Lexus, ένα παλιό Lexus που είναι φθηνό, 6 back, και τον MAF του Lexus, ο οποίος είναι ρυθμισμένος να δουλεύει με τον εγκέφαλο, ίδιο εγκέφαλο φορούσε, αλλά με εκείνα τα back. Και πας 400. Γεια σας. Ούτε εγκέφαλο, τίποτα. Έχει πολλά που τρέχουν Αμερική, dragster και αυτά με το, με αυτό το κοιτάκι χωρίς τίποτα. Lexus. Δεν θέλει. Ο εγκέφαλος μπορεί να καταλάβει τον είχαν όπεν για το βάλα καλά αμάξια με περισσότερα άλογα. Και εγώ αυτό είδα στην αρχή. Τι βάζω εγκέφαλο και να ρίξω το πρόβλημα. Και μου λέει δεν χρειάζεται. Πας λέει 350 άλογα, λέει χωρίς τίποτα. Όχι ρε, υπάρχουν χρόνια αμάξια που. Βέβαια, κοίταξε καλύτερα να βάλεις έναν άγραφο να το ελέγξεις καλύτερα. Okay. Όχι που τα ανάγκη. Έχει, βάζει AM1-2 του δέχεται. Οι AM1-2 έχουν χάρτες και γι' αυτό. Όχι, είδα τι. Και έχει πλεξούδα έτοιμη για το βάλει από AM πάνω στο μοτέρ. Απλά κάνει 4 καρουστάρια. Οι Αμερικάνοι είναι βλαμμένοι. Οπότε το παίρνουμε και σε 2 εβδομάδες είμαστε 300 άλογα. Έτοιμοι για. 2 εβδομάδες όλα. Γρήγορα. Να μην πω 2 μέρες τώρα, αφήνω. Τέτοια, σιγάρε. Δεν θα το ανοίξουμε στην αρχή, να δούμε πώς θα πάει. Έτσι. Στοκ. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε κανένα ΜΚ4. Γκολφ, ναι, εννοείται. Τι άλλο. Εγώ τον έχω επιτρέψει να με τραβάει σε στιγμές που. Όταν τρώει, σε προσωπικές στιγμές. Εσύ δεν τον τραβάς. Αυτός τον τραβάει, δεν έχει κάνει λάστιχο όταν τον τραβάει. Εμείς φάγαμε τα πιτόγερα εδώ. Αυτό η γιαγιά το έκανε η μαμά. Και ο καλός ο Γιάννης. Γυναίκα. 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 Το παιδί. Μαγειρεύει δύναμη. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορώ να δυνατήσω. Γι' αυτό είναι fit. Γι' αυτό δεν μπορώ να δυνατήσω. Με έκανε γιατί πάμε στο μάι, μ' αρέσει πάρα πολύ να φάω μια γιαγιά κουκιά. Έλα που τα καθάρισα τα κουκιά εγώ και τα βάλαμε. Ιωσή, θα μπει εισαγωγή στο βίντεο. Δες την άλλη δες. Μεγαλώσαν πολύ, ε. Σε έχουν φτάσει πλάκα-πλάκα. Να σε κάνω κάτι, μια ερώτηση, Ιωσή. Εμείς τρώμε τα πιτόγυρα. Εντάξει, είσαι άλλη φάση. Εγώ και τον Ιδόπουλο τρώμε τα πιτόγυρα και είμαστε δες πως είμαστε. Ανάποδα γαμώ, δες πως έχει το άλλο πίσω.
Δες. Αυτός που τρώει φασολάκι, γιατί είναι και αυτός χοντρός. Εγώ είμαι χοντρός, δεν κάνω. Δεν είναι μαλάκα. Πολύ, λίγο. Ορίστε το κύριο Σωληνάκι μου. Άντε να δούμε τώρα. Θα γίνει δουλειά. Θα δω διαφορά. Μπουν και τα τακά και τα μαμά. Θέλουν στρώσιμο αυτά λένε λίγο, ε. Στην αρχή λίγο προσοχή τα για να φαγωθούν, ε. Δηλαδή βγαίνω τώρα, πιάνω 250 και φρενάρω απότομα. Και τα στρώνω. Τι θες? Μάγκες βοηθάω να μην λέτε. Ορίστε. Αφού μπαίνω πτυχίο, ρε. Τώρα. Πήγα η ΕΚ και τώρα θα, αν δεν γινόταν αυτό με το τέτοιο θα έπαιρνα πτυχίο εδώ. Θα τελείωνε τώρα το ΙΕΚ και θα δίνα. Μπαίνε. Θα γίνω, θα έρθω εδώ για βοηθός. Μόνο που είσαι εσύ εδώ πέρα δεν μπαίνει. Αυτό το μούλο σου βλέπω, δεν είναι εγώ, θα την κάνω. Μαλάκα θες ξύρισμα, έβγαλες φνούδι. Μαλάκα βγάζεις μαλλιά το είδες. Δεν θέλω. Θες να γίνεις, όχι Vin Diesel, ο άλλος, ο Statham. Πιο σκληρός. Αλλά όλα Αμερικανιές οδηγάς. Τώρα με το κόκκινο εσύ σαν να βλέπω τον, σαν να βλέπω τον Diesel στα νιάτα του. Γιατί κάνουν και κολοτούμε στον αέρα, κάνουν ψαλιδάκια. Και το κορμί του έχεις. Αυτό νοείται. Είμαι λίγο πιο γούνινος. Θα σας βάλω δίπλα-δίπλα. Είμαι λίγο πιο γούνινος. Είσαι λίγο πιο γυμνασμένος ρε, έχεις όγκο περισσότερο. Ήρθα και τα πίσω. Τα θέλω όλα. Αυτά είναι τα δικά μου. Τι μόνο αυτό. Θέλω το μεγάλο. Θα βάλουμε διπλές δαγκάνες πίσω όπως έχει ο Νίκος. Τα κάκια γιατί μας είναι δυο ζευγάρια για ρινό. Καταλάβατε τι, πώς γίνεται. Βγάζουμε τα λαστιχένια τα μαμά. Πού είναι τα μαμά? Λοιπόν, θα κάτσω εδώ στις ζάντες μου και ας εξηγήσω τι παίζει με αυτά. Αυτά εδώ είναι από λάστιχο. Υψηλής αντοχής υποτίθεται, θερμοκρασίες και αυτά. Το οποίο όμως είναι λαστιχένια. Βλέπετε είναι εύκαμπτα. Το βλέπετε. Και είναι εύκαμπτα για τον λόγο που είδατε. Ότι όταν στρίβει το άκρο, αυτά εδώ πρέπει να μπορούν να τεντώνουν και να διπλώνουν. Οπότε χρειάζονται να είναι εύκαμπτα. Το θέμα είναι το λάστιχο από τα χρόνια είναι υλικό, ok, καλό, αλλά μπορεί να σκιστεί ή να έχει διαρροές ή να ξεραθεί. Έλα, κάνε focus. Ή να ξεραθεί. Και επίσης, επειδή είναι ελαστικό το λάστιχο, παρόλο που έχει ενισχύσει μέσα και τα σχετικά, όταν πατάς το φρένο εσύ και δημιουργείς υδραυλική πίεση, έρχεται υγρό με δύναμη εδώ μέσα. Μπορεί να έχει, δεν ξέρω ακριβώς πώς το ψάξει στο ίντερνετ, πόση πίεση έχουμε μέσα στα υδραυλικά τα φρένα. Μπορεί να φουσκώνει αυτό. Δηλαδή όλο αυτό, και όχι σε ένα σημείο, γενικά. Κάποια χιλιοστά ο σωλήνας να φουσκώσει, το μήκος που έχει αυτός και όλοι οι άλλοι τέσσερις σωλήνες, εσύ πατάς πετάλι, ουσιαστικά δεν φρενάρει. Φουσκώνουν οι σωλήνες αυτοί. Και έτσι δεν έχει φρένα ουσιαστικά. Δεν πηγαίνει η δύναμη που πατάς με το πετάλι στα φρένα σου, δεν πηγαίνουν οι δαγκάνες. Και δεν έχει φρένα. Με τα υψηλής που είναι μεταλλικά μέσα, τα δείτε είναι μέταλλο. Με τεφλόν μέσα, αν δεν κάνω όλα. Σωλήνα τεφλόν είναι μέσα. Τα έχει παίξει το κινητό μου, δεν κάνει focus. Τι γίνεται, ρε γάμο. Είναι μέταλλο μέσα, τεφλόν από μέσα, μέταλλο απ' έξω διχτάκι και πλαστικό έχει απ' έξω για τα νερά και τις σκόνες. Τώρα θεωρητικά υποτίθεται ότι πατάς φρένο και το φρένο είναι άμεσο. Δηλαδή πατάς πετάλι και το φρένο είναι άμεσο. Τι έπαθες ρε? Τι τσιρίζει? Συν τα τακάκια που θα βάλω τώρα τα μαμά. Οι δίσκοι δεν είναι φαγωμένοι, δεν έχουν κάνει εδώ δόντι. Δεν έχει εδώ δόντι. Αδερφέ, μπροστά βάλαμε τα καλά. Πίσω δεν χρειάζεται, είναι μικρά. Βάζουμε Jacko Parts. Ποιος είναι ο Jacko τώρα δεν ξέρω. 20 ευρώ. Jacko Parts. Θα έρθει αύριο πάλι. Δεν φρενάρει ρε φίλε αυτό. Γιατί, τι έγινε? Γιατί έχεις τον Jacko Parts πίσω? Δεν ξέρω, τρακατέρες μου τα έφερε. Jacko Parts λέει. Ορίστε. Θα μπουν εδώ. Έλα, αυτό είναι χειρόφρενο. Εντάξει, αυτό είναι ασφαλεία. Αυτό δεν φρενάρει το άλλο. Τραβά αυτό. Μπα και γίνει δουλειά. Το πολύ πολύ φαίνεται. Εντάξει, ρε, δεν χρειάζεται. Να πηγαίνει καλά τα μάξι και όλα τα άλλα. Μπήκαν και εδώ, ορίστε. Τσουπ, τσουπ. Ομορφιά. Άντε, με γεια. Μπήκε η κοινωνία τουρμπίνα. Το έκανες μια μέρα, άρε φίλιο είσαι, μπαμ μπαμ, έβαλε όλη καλογή. Δυο μέρες μαρά, πέσκασα. Έβαλε και το πανιταράκι εδώ.
Τι είναι το τέτοιο, το σίδερο καινούριο, στον έβαλε τι είναι, γιατί βγάζει καμήλα. Τι έχει διαβάσει. Αλάβια. Αλάβια. Πού είσαι βρωμήλο, ρε φίλε. Ναι, ρε. Αλλά καλό να σκοτεινέλα ήταν όλα. Όλοι του πλάτε που είναι. Αχ, να μην έχω τώρα το FC έξω. Ιωσήφ, έχει ελπίδα. Θα δείξει. Η νεκροψία. Πώ τα λέει καλό παγκίτη. Πάει, παλιά αυτά φίλε, τώρα πάρε ρότορα. Ή μάλλον τώρα πάρε ξακύλιδρο σούπρα. Τώρα πάρε. Μόλις άκουσε ο Σίφης ξακύλιδρο. Ωραία. Ιωσήφ, ξαναμπες λίγο και ψάξεις τουρμπίνα καινούρια. Πάει και αυτή, δεν κάνει. Ο Γιαννάκης πριν τουρμπίνα, τον έχει φτάσει κρύος υδρότας τώρα. Λέει όχι ρε, πάλι και άλλοι χαλασμένοι. Βγάζει ντουμάνι τόση ώρα. Α, έστρωσε, όχι κάτι, πάλι βγάζει. Τι έφυγες, μαλάκα τρένο έχει γίνει, αφού βγάζει ντουμάνια. Τσάπτσου. Θα καθαρίσει δηλαδή αύριο που θα έρθει. Αύριο που θα έρθει θα είναι 270 άλογα. Δες τη βγάζει τουρμπίνα από πίσω. Έξω από το μοτέρ έχει. Πω, δες εδώ. Κάτσε να το βαρέσει. Αθμόπλοιο. Δείτε εδώ. Βλέπετε τη βγάζει, φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Με δουλεύει τώρα, ρε. Κάνει σίγουρα το σπρώσιμο. Όχι, το έσπρωσε. Κάνει ωραίο θόρυβο ή τέτοιο όμω. Σκάστρα. Σαν γαλοπούλα κάνει βάλει σκάστρα. Τι, οχ, check engine να ανοίξω να δω. Όχι, ρε, το ράδι. Δεν θα βάλω ψάκι πολλά. Σίγουρα. Ή έφυγε όλο. Εκείνο μου. Νερό. Δεν έχουμε καμία στην ψυχολογία τον καημένο. Ελικό. Είσαι πιο. Τραβά γαμίσου. Πάρε με τηλέφωνο, αρθώ να σου πω. Ιωσήφ, τώρα που το σβήσε, τα καθάρισε, δεν βγάζει. Μην πειράζει τον Ιδόγλου. Όλοι γράφουν στο ίντερνετ, λέει τον Ιδόγλου, μην τον πειράζετε. Τον καημένο, γιατί τον κάνετε στο Γιαννάκη. Όντω είσαι ο πιο τέτοιο. Πώ το λένε, σε έχουν λυπηθεί όλοι. Γιάννη είναι αδερφό. Αδερφή, αδερφό. Έχει δουλειά. Δεν ξέρω τι. Δεν έχει θέμα. Το μοτέρ έτσι κάθεται λίγο πλάγια όλο. Πριν καθόταν πιο πολύ, έβαλε τη βάση καινούργια. Τι, γιατί. Έχουν κάνει custom, έτσι δεν είναι. Έτσι κάθονται αυτά τα 20 μετά. Έτσι ρε. Έτσι. Δείτε πως κάθεται το μοτέρ. Έχει πάρει κλίση. Τώρα μπορεί να είναι και καμιά άλλη τέτοια, καμιά άλλη βάση. Αλλά πριν ήταν πιο πολύ. Σοβαρά. Η βάση ήταν, είχε σκάσει μπαταρία, είχε γίνει όλα, μου είναι κάτω. Α, είχε, την είχε φάει μπαταρία από κάτω. Τα υγρά. Αυτή είναι η βάση εδώ. Όπω Μάγκης, δείτε τα υγρά της μπαταρίας, την κάνανε τη βάση, το μέταλλο. Τα υγρά της μπαταρίας όπως και το... Όξινα, ναι, όπως και τον φρένων τα υγρά, μα τα αφήσεις πάνε όλα, γεια σας. Και τώρα βάλετε καλή και θα είσαι από δίστε. Ντουμάνια βγάζει, είναι, θα καθαρίσει λέει. Πάτα λίγο γκάζε, έλα να δεις Γιάννη. Α, καθάρισε, εντάξει. Καπνίζει ακόμα, μα καπνίζει ακόμα. Κάνε ένα λάντς λίγο. Καινούρια. Κάνε ένα λάντς να δούμε. Πω πω. Γιάννη θα στρώσει λέει. Εδώ, Γιάννη. Ωρε μακ. Γιάννη. Θα στρώσει. Ναι, η τουρμπίνα, η τουρμπίνα. Η τουρμπίνα. Πάλι αλλαγή τουρμπίνα θέλει. Πού είσαι. Δεν σε βλέπω. Παίρνει ο κανάς και μας περιμένει. Σταμάτα να παίζεις, έχεις γαμηθεί να δουλέψεις. Άσε με, είναι πολύ καλό το παιχνίδι. Τι είναι. Όποια εταιρεία θέλει να διαφημιστεί σε εμάς, ορίστε. Ελεύθερα. Ας μας πει. Πάμε! Τώρα του σκοτώνω. Με το S θα πάμε, άντε. Πάμε. Τώρα σκοτώνω να φύγω. Τι είναι αυτό, α, το θηριό. Βάλει ένα S πίσω στο προπαγκάτο, σύνθαμα. Πάλι το γαμμένο το S, θα φάει. Αυτό που με βάζει είναι ο δικό του αμάξι μου, δηλαδή πραγματικά. Δεν έχω και κάτσει ποτέ, νομίζω κάτσει ποτέ. Καλή δίνουνε αλλού τα μάτια του καλονών. Ποιο, δεν καταλαβαίνω τι λες. Καταλήτης, πώς το λένε, λάμδα. Έχω το OBD κάθε 6 μήνες, ανάβει μια φορά. Αλήθεια. Μέχρι και τα Honda check έχουν ορίσει. Μπήκε ο Γκαντέμις μέσα, άραψε check. Όχι, ναι, ρε, έχω το OBD, θα το κουμπώ στο πλούσιο. Γιαννά και ο Βακίτης, η πλακόδη της Βακίτης. Έτσι. Δεν έχω κάτι σκύποτε συνοδηγός. Σπίδι έκανε. Και στον κανάτσι είπα μια δύο λεπτά κάτι θέλει να με πει, ξέρω τι καταθέλει. Τι έπαθες πάλι. Κάτι με το FC. Μόνο το κάνεις. Μόνο του κάνει.
Το ξέρω ότι κάνει με όλα το κάνει, λέω κάτω. Μπαμ στο χαρτάκι. Αυτό μου θύμισε το φάση φίλου που σηκώσα την κόμενα που κερδίσα την κόμενα και έφυγε στο χαρτάκι, λέει. Μπορώ να το κάνω και με τραχτέρ. Όχι, δεν θέλω. Όχι, τα μάτια και με τραχτέρ αυτό. Α, εντάξει. Μπαντιλική. Επίση μπορώ να το κάνω με. Πολύ εργαλείο. Πολύ εργαλείο είσαι. Είμαι νίντσα. Γι' αυτό το κλείνω εγώ, για να ξέρει όταν πάρει κάμπριο. Ναι, για να μην γεμίσει. Σκόνη ρε γάμο το άτομα. Ναι, νοάνιζε δεν γεμίζει. Λιγότερο, όταν το ξαναχτώ τώρα εδώ, όλοι κάθεται. Αλλά δεν πειράζει, ήταν χάλια για πλήσιμο. Εδώ έχει καρδούλα κάποτε. Πούτι. Καλά δεν πατάνε τα next and πίσω. Ωραίο. Πολύ καλό. Βέβαια, ειδικά στην βροχή. Καλύτερα πατάνε. Το τι. Γι' αυτό που είναι το αμάξι χωρίς ηλεκτρονικά μαλάκα 225 λάστιχο. Δεν πατάει καλά. Βάλα τετάρτη προχθές στη βροχή και πας σε μια τρόπο του γκάζι και με 150 κάνω τρίφ. Στη βροχή. Ναι, να ξέρεις, συμπερέα. Εσύ είσαι αφιγκάνος. Ενημερωτικά σχολείο. Γιατί γενικά για αυτό που είναι το. Είδες και το άλλο. Είδες το άλλο το εφηστό εσύ. Α, το άλλο δεν πατούσε πουθενά. Άρα επειδή μίλησα με το παιδί, ήταν σημαίνω ότι πίσω από τις αίρες και ήταν καμπερωμένο φούρ, γι' αυτό δεν πατούσε. Και ήταν άκρος επικίνδυνο. Αυτό είναι πιο ευχάριστο βέβαια. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, παρόλα αυτά σου λέω και απλό λάστιχο πολίτικο, μια χαρά πιάνει. Αυτό σου λέω. Και τώρα πήγε να κάνει. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Τα μπροστά. Όχι, παλιά. Τα πίσω τα μπατά, τα μπροστά μα νοιάζουν. Να μην κάνουμε υπερστροφή θέλουμε. Υποστροφή δεν πειράζει. Φύγει μούρι αλλού. Παιδιά, το Z. Το Z. Ήρθε στα ίσα του. Δείτε εδώ. Δείτε. Βλέπετε. Ήρθε στα ίσα του. Δεν φαίνεται. Κάτσαν όλα τέλεια. Δεν τρέπεσαι να λες τρεις κακοτρέχειες. Πού είναι η τάπα της εσείς? Αυτή ψάχνουν όλη μέρα. Αυτό θα γίνει αμάξι, μάγκες. Αυτό θα γίνει αμάξι. Δείτε το τώρα καλά για να δούμε σε λίγο καιρό να δούμε πώς θα βγει. Οκ. Λοιπόν, όσοι έχετε BMX, BMW, Mountain και αυτά και θέλετε να πατήσετε τον Τρακατέλη, ορίστε, αυτά είναι τα όπλα του Τρακατέλη. Έτσι. Αυτοί είναι οι trainers του. Παιδιά, είναι τους προσέλαβα τώρα. Έτσι, για να πας και γίνεις κορμί. Έτσι, για να πατάμε τα παιδιά τα 18. Έτσι. Όλες και όλες, πειράζω τα μαλλιά. Η εξάτμιση, αφού έβαλα μεσαίο, την έχω πειράξει 7 φορές, έχει έρθει στο σημείο πολύ καλό. Δηλαδή είσαι ok και μόλις το πατάς κάνει ωραίο θόρυβο. Ναι. Καλή είναι εξάτμιση. Ναι. Εντάξει, σε ταξίδι σπάει τα λίγο τα τέτοια, αλλά δεν το έχουμε για ταξίδι. Ωραίο, καλώς. Η εξάτμιση έχει έρθει ακριβώς και που τη θέλω. Δηλαδή τώρα εδώ στα χαλαρά και αυτά, μόλις μπει βετέ, κουρλιάζει. Πού πάμε και, τώρα? Να πάρουμε την τουρμίνα να τις δείξουμε τις βίδες άλλες, μην κλείσουν. Φίλε, είδες κρυπάρουνε και είναι και κρύα. Γιατί έπιασε 5.000 σκόφτη. Τι έπιασε, γιατί είναι κρύο. Δύο τέτοιε έχει, τι θα σε κάνει, θα σε αφήσει να το πηγαίνει. Για μα εδώ, θα σου πει ένα γαμπάρι. Θα πηγαίνει, η τρελή. Ψυχιατρική. Πάρτε του. Γιατί έπιασε κόφτη, λε 4.000. Γιατί ρε φίλε, είναι κρύο τα μάξι. Έτσι μου τα κάνει τα μάξι, εγώ το ζεσταίνω ευλαβικά και το δίνω σε άλλου. Εμένα είναι ερώτερα. Το δίνει σε άλλου. Εμένα ερώτερα. Φορέ το χανό, θα το δω ωραία. Κανόνισε, έχει αυτό. Το φόρτι, ναι, κανόνισε. Το φόρτι με ενδιαφέρει. Το 3.000 με. Τι άντε, δεν σου πει κατά λάθο. Το τραξερή που έγινε. Το βράδυ έχει πάτημα ο τύπος. Αλλά και έτοιμο. Ο τρελός πάλι. Περίμενε! Στάσου μίγδαλα! Στάσου μίγδαλα! Καλός, καλός. Σου πάει, σου πάει. Ο γαζός του χωριού. Γεια σου φίλε. Είμαι ο Ράιαν. Είμαι ο Τσουτσάκια. Όχι, είσαι ο DK, Drift King. Από το Tokyo Drift, DK. I wonder if you know. Να. Τι να είναι νιά. Πάλε ζώνη, πάρε να μα βρίζουνε, μαλάκα. Δεν είμαι να τη βρω αυτό, είναι και περίεργο. Εμένα, πλάκα-πλάκα μου κάναν καλό φίλε. Με τον μπαίνω πάει το χέρι μόνο του. Άμα το κάνεις, αν το κάνει 10-15 φορές, πια πάει... νιώθω άσχημα. Αν δεν τη βάλω, υποσυνείδητα. Αν δεν τη βάλει και εγώ νιώθω άσχημα, αν το βάλω. Και αν ειδικά το έχει γλύψει και είναι έτοιμο και δεν το βάλει. Για την τρύπα από τη ζώνη, δεν λέμε, τι μιλάμε τόσο. Αν το γλύψει και δεν το βάλει. Τρακατέλ, τι σου λέει η ροπή των Χόντα. Ναι, πρέπει να έχει ροπή, μας έχει πρέπει να μην πω την ροπή. Τρώς το λιλί, δεν σου πειράζει ροπή. Το
Τώρα με το εξακύλινδρο των 3.000 κυβικά με τούρμπο, τι θα γίνει. Μπερδεύουν την ροπή με τα γρήγορα. Ναι, ρε, μα και τα άλογα περνάνε άλλα. Η ροπή είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Αν θέλω να πάω να τραβήξω για να βγω σε καμπορέ, θα πετάξω κανένα με ροπή να μα δείτε με βοηθήσει. Οργώνει κιόλα. Θα φάω μπαλάκι. Και σπέρνει, οργώνει και σπέρνει. Παίρνω την άσολη και το οργώνω μαζί. Τρακατέλη, δε μια μπόξερ, θέλει. Όχι. Γιατί δεν θε μπόξερ. Δεν μ' αρέσουν. Αφού πάνε καλά. Ποιο πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Κάτι κίτρινε άμα θα πήγουν καλά. Καθένα με τα γούστα του, ρε φίλε. Τώρα που θα φτιάξουμε τη σούπα, να πατήσουμε κάτι. Να πατήσουμε. Ο Μάνθο. Τρία κυβικά δεν είναι. Ίδια, 3.000 κυβικά. Να δούμε πιο πάει. 3,5, 3,2 δεν υπόρσε. 3,2. Και πιο πολλά είναι, φαντάσου. Να δούμε πιο πάει καλά τελικά. Έτσι. Ο Μάνθο. Μάνθος. Μοναδική μου αγάπη, αυτό εδώ με τη Πόρσε. Έλα, Φιώνα μου, μοναδική μου αγάπη, τι κάνει. Ναι, δεν θυμάσαι. Ναι. Μοιάζε. Τίποτα, αυτό θυμάσαι τώρα. Τέτοια Πόρσε και τσέβα όλε μέσα. Τη Φόρτωνα. Για τέτοια είναι καλύτερε. Για βόλτε. Έλα, μην πει ότι φεύγει γλυκά, μια χαρά φεύγει. Να πατήσει κι ένα που δεν το ξέρει τι να το κάνει. Καλά, ναι, εντάξει, για κάποιον που ξέρει. Λέω. Εδώ μα βγήκε σε drift king εσύ. Από το πουθενά. Όλοι πάθανε και drifter ο τρακατέλη, νόμιζα μόνο φτιάκια. Τι είναι αυτό. Οχτάρι, πιάστο να! Θέλω να το έχω σε κάμερα. Τελείωσε, είμαι οκ. Αν με βρείτε σε χαντάκι ή περάσω με κόκκινο, αυτός θέλει, να ξέρετε. Μαμά, αυτός με σκότωσε, χτύπα ξύλο. Δεν έσφιξε τη βίδα. Εντάξει, όλα καλά, μπήκανε, κυριλέ. Ο μηχανικός μου είπε ότι είναι οκ. Το πάμε μια βόλτα, τι. Θα το πάρω και με καλά, φύγω κιόλας. Εντάξει, φύλαξε, αφήνω το S. Ναι, βάλτε το μέσα. Δεν δε μπορώ να πάρω και τα δύο, δεν έχω μάθει να οδηγάω. Να οδηγάω ακόμα δύο μαζί. Με τα πόδια έτσι ανοιχτά στη μέση. Κουμπλέ είναι. Ναι. Είπε. Το S μ' άρεσε. Εγώ για S πάω. Δώσε μια βοήθεια μέσα μου κανένα τέτοιο, ρε. Ε. Αμέσω. Δώσε μια βοήθεια να βρείτε κανένα S. Δεν έχει ρε γαμό. Το ανεβήκαν πολύ, το είχα κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα κάτι. Fast and Furious, ρε φίλε. Πάρε ρότορα! Όπα, κάτσε, αυτός δικό σου είναι! Έχεις ρότορα! Γιατί για μη σκουπίδια, ρε μαλάκα! Πάρε εξαπίστωνο σούπρα! Πάρε εξαπίστωνο σούπρα! Επιτέλους, μετά από κανένα μήνα οδηγάω τα μαξάκι μου! Εντάξει, καλά είναι! Τσουλάει! Να πάρω φορά να καρφώ τα πάνω του! Το τζάκετ μου! Τη ζακέτα μου! Τη ζακέτα μου ξέχασα. Εντάξει, σου κόφηκε λίγο. Στο έστρος. Υποπίεση δεν είχα. Στάση για βενζίνη και για πρεμίξ. λίτρα εκατοστά, αλλά θα πάρει καμιά 15 λίτρα, όχι 18. Εγώ βάζω ένα προς 100, δηλαδή θέλω τα μισά, μέχρι εδώ θα βάλω. 150 περίπου. Αν πάρει 15 λίτρα, αλλά 1 προς 100. Δηλαδή, πόσα λίτρα παίρνει, ξέρω εγώ, 20, 200 ml, 150, 15 λίτρα, 150 ml. Αυτή 20 λίτρα σχεδόν, 200 ml πρέπει να βάλω. Δηλαδή, αν είναι 300 αυτό, θα το ρίξω μέχρι εδώ κάτω. Πρεμίξ, αυτό είναι λάδι για δίχρονα και το βάζεις μέσα στη βενζίνη για να λιπαίνει έξτρα το ρότορα. Μην το κλείσεις, θα βάλω το πρεμίξ.